Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και επίσημα ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της Αμερικής που παραπέμπεται σε δίκη για δεύτερη φορά. Η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν θα αποπεμφθεί ή όχι ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης και το αποτέλεσμα της ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, καθώς οι Δημοκρατικοί έχουν την πλειοψηφία στο Σώμα. Υπέρ της παραπομπής για την κατηγορία της υποκίνησης εξέγερσης ψήφισαν 232 βουλευτές, ανάμεσά τους και 10 Ρεπουμπλικάνοι και εναντίον 197 βουλευτές, όλοι Ρεπουμπλικάνοι. Μοιάζει πάντως απίθανο η παραπομπή αυτή σε δίκη στην Κερουσία να οδηγήσει στην καθαίρεση του Τραμπ προτού λήξει η θητεία του. Ο εκλεγόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου. Ο επικεφαλής Ρεπουμπλικάνων στη Κερουσία, Μιτς Μακκόνελ, απέρριψε τις εκκλήσεις των Δημοκρατικών να συγκαλέσει εκτάκτως το Σώμα για να ξεκινήσει αμέσως η δίκη. Στην περίπτωση που ο Τραμπ καταδικαστεί για υποκίνηση στάσης, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Κερουσία να του απαγορεύσει να διεκδικήσει ξανά οποιοδήποτε αξίωμα.